Δεν θέλω. Αν δεν πας, πάλι θα πας ξύλο. Μα μέχρι τώρα διάβαζα, έχω κουραστεί. Δεν θέλω να πάω για δουλειά. Μπα, και για ποδόσφαιρο δεν είσαι κουρασμένος. Αλλά τη δουλειά όλα τη λιτώνεις, τεμπέλη. Έννοια σου και θα σε στρώσει ο μπαμπάς. Αν με ξαναχτυπήσει, θα καλέσω το συνήγορο του παιδιού και θα του κάνω μήνυση. Μπα, και ποιος είναι αυτός? Είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα παιδιά όταν οι γονείς καταπατούν τα δικαιώματά τους. Τι σοι δικαιώματα είναι αυτά? Πρώτον, απαγορεύεται σημαντική τιμωρία. Δεύτερον, έχω δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και στο παιχνίδι. Κοίτα, να δεις που θα μας κάνει μήνυση και το ίδιο μας το παιδί. Μαμά, ξεχνάτε ότι είμαι παιδί ακόμα. Μυστικό ημερολόγιο της κόρης μας. Τι κάνετε εκεί? Αυτά είναι προσωπικά. Μα για το καλό σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Θα έρθω και θα... Και τι, επειδή είστε γονείς μου, τι σημαίνει ότι θα κάνετε ό,τι θέλετε? Θα την σκοτώσω. Αν μου χτυπήσεις, καταγγείλω στη συνήγορο του παιδιού. Έλα εδώ. Τι πας να κάνεις εκεί? Ζήτα αμέσως συγγνώμη. Φεύγω, έχω κάθε δικαίωμα να έχω ιδιωτική ζωή και εσείς πρέπει να ξέρετε. Τι κάνεις εκεί, μπαμπά? Τι θέλεις να κάνω? Τι κάνεις με την φάτα μου? Γιατί ξέρεις αυτά τα πράγματά μου? Άνοιξε την να δω. Δεν σε επιτρέπω να ανακατεύεις τα προσωπικά μου αντικείμενα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Είμαι ο μπαμπάς σου και έχω κάθε δικαίωμα. Όχι, δεν έχεις, σου λέω. Ποιος το λέει, μωρέ? Η Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και συγκεκριμένα το άρθρο 16.